Πίστευτη πραγματικά ιστορία. Φρικιαστική ιστορία. Μια ιστορία συστηματικής κακοποίησης και εκφοβισμού και σωματικής βίας πολύ μεγάλης. Λέμε γρήγορα την ιστορία. Ένα κορίτσι 31 ετών τα είχε με έναν συνομιλικό της σχεδόν 29 ετών. Χωρίζουν. Αυτός ο άνθρωπος επέμενε φορτικά να τα ξαναβρούνε. Γίνεται το πρώτο περιστατικό στη Νέα Σμύρνη τον περασμένο Δεκέμβριο. Του κάνει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία στο ΑΤΑΦ Νέα Σμύρνη. Φεύγει το κορίτσι να πάει να δουλέψει σεζόν, ρεσεψιόν σε ένα ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Και το περασμένο Σάββατο πέφτει θύμα ενός πολύ βίαιου περιστατικού. Ο άνθρωπος αυτός επέμενε φορτικά να τα ξαναβρούνε. Ήθελε να πάνε μάλιστα εκείνο το βράδυ να συνευρεθούν και επειδή το κορίτσι είπε όχι, δεν θέλω να είμαι άλλο μαζί σου. Της διέλυσε το αυτοκίνητο. Έχουμε φωτογραφίες του αυτοκινήτου. Για να βλέπουμε και το υλικό που έχουμε. Όπου είναι διαλυμένο και τη χτύπησε, την έριξε κάτω και έπαθε μία κάκωση στο δάχτυλό της. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός είχε προαναγγείλει και το δεύτερο κακό. Είχε προαναγγείλει και το δεύτερο κακό το οποίο της έκανε. Α, δεν έμεινε εκεί μόνο στο αυτοκίνητο. Έχουμε ένα συγκλονιστικό βίντεο το οποίο θα παρουσιάσουμε. Στο οποίο, γιατί η κοπέλα επειδή φοβόταν το είχε καταγράψει. Στο οποίο την απειλούσε, της έλεγε ότι θα σε σκοτώσω. Εντάξει, πολλά από τα λόγια του δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Αλλά ποιο είναι το τραγικό? Ότι αυτό το κορίτσι πάει το Σάββατο το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα Σαντορίνης και καταγγέλει αυτόν τον άνθρωπο. Τον συλλαμβάνουν μετά από μεγάλη κινητοποίηση και αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν είναι εύκολο. Τα περισσότερα κορίτσια δεν τη χάνουν τέτοιες αντιμετώπισης. Της κάνει μήνυση, συλλαμβάνουν και αυτή την κοπέλα την Κυριακή. Δηλαδή το θύμα έγινε θήτης. Ναι. Και τους οδηγούν μαζί σιδηροδέσμιους στο πρωτοδικείο της Νάξου χθες το πρωί. Για να δούμε το βίντεο από όσα μας περιγράφεις. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Γι' αυτό περιμένεις να σχολάσεις η μάνα σου για να μου βγάλεις το λάδι. Της μάνας σου, γι' αυτό περιμένεις να σχολάσεις. Παλιό για να μου λες όχι. Τη μάνα σου. Θέλω ρε. Θα σε σκοτώσω σήμερα, θα σε σφάξω στο... Θα σου κόψω το λαρύγγι. Θα σε στάθω και θα σε σκοτώσω σήμερα. Σήμερα θα πεθάνεις. Σήμερα θα σε σφάξω. Θα σε σφάξω. Έχεις πεθάνει. Δεν το πιστεύω αυτό το οποίο ακούσαμε και είδαμε. Και αυτός ο τύπος έκανε μήνυση στην κοπέλα. Αυτός ο τύπος έκανε μήνυση στην κοπέλα. Το τραγικό είναι ότι η κοπέλα συνελήφθη και αυτή από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Σαντορίνης. Εξίσουσαν δηλαδή το θήτη με το θύμα, Άγγελε, με αυτά και που οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν όλη περιγράφεις. Την Κυριακή μαζί. Στο αστυνομικό τμήμα πρώτα της Σαντορίνης. Πήγανε με το ίδιο πλοίο, με τους ίδιους αστυνομικούς μεταγωγής στην Νάξο, όπου είναι το πρωτοδικείο και εκείνη η αρμοδιότητα. Στο αστυνομικό τμήμα της Νάξου έκατσαν μαζί σε ένα πολύ μικρό χώρο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ότι χθες πήγαν στο αυτόφορο και πήρανε αναβολή για την Τετάρτη. Τυπική διαδικασία. Μάλλον, τυπική. Η εισαγγελέα και ο πρόεδρος εκεί είχαν τη δυνατότητα να τον κρατήσουν αυτόν μέχρι την Τετάρτη. Τον άφησαν ελεύθερο. Ο άνθρωπος αυτός έμεινε ελεύθερος στο ίδιο νησί με το κορίτσι αυτό. Τι άλλο είναι αδιανόητο πάντως ότι δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, ότι το όχι σημαίνει όχι. Και παιδιά, το είναι δεν αδιανόητο. Θέλω σημαίνει δεν θέλω. Δέσποινά μου, μετά από 2 χρόνια MeToo, γιατί Άγγελε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαντάζομαι ότι η κοπέλα προσκόμισε. Θα το προσκομίσουν στο δικαστήριο. Α, δεν το προσκόμισε στην εισαγγελία τώρα. Ποιες είναι οι ποινές, ναι. Άγγελε, για ενδοοικογενειακή βία? Παιδιά, για πλημέλημα κατηγορεί το άνθρωπος. Μετά από 2 χρόνια MeToo, αυτό ήθελα να πω. Αυτός ο άνθρωπος κατηγορείται για ένα πλημέλημα, δηλαδή και μετά το δικαστήριο που είναι μέχρι 5 χρόνια η ποινή φυλάκισης της, η οποία απειλείται. Αυτός ο άνθρωπος το πιο πιθανό είναι θα φεθεί πάλι ελεύθερος. Και ότι ουσιαστικά βλέπουμε ότι ένα κορίτσι, ένα προστάτευτο πλάσμα, ένα παιδί που δεν είναι μόνο το ξύλο που έφαγε, δεν είναι μόνο το αυτοκίνητό της που διαλύθηκε, είναι αυτό το κορίτσι πήγε να δουλέψει, να βγάλει τα προστοζήν σεζόν σε ένα νησί. Μα είναι και απειλές κατά τη ζωή. Και φοβόταν για τη δουλειά της. Το ακούσαμε πεντακάθαρα. Αναγκαζόταν να τον ανέχεται και να συνομιλεί μαζί του, γιατί φοβόταν μην πάει και την ξεφτυλίσει την κοπέλα στο ξενοδοχείο το οποίο δούλευε. Φοβόταν μην χάσει τη δουλειά της. Είναι αυτά τα κορίτσια σε ένα διαρκές φόβο για την δουλειά τους, για την καθημερινότητά τους, για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Καταρχάς, το βασικότερο είναι για τη σωματική τους ακαιρεότητα, Άγγελε. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα το λέω, έχω κόρη κι εγώ και νομίζω ότι πολλοί κόσμος... Απειλή της ζωής, θα πεθάνει σήμερα, θα σκοτώσω. Διανυκτέρευσε στο τμήμα αυτή η κοπέλα, καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Το κορίτσι αυτό την Κυριακή το βράδυ κοιμήθηκε ως κρατούμενη στο τμήμα. Και εγώ λέω ότι μετά από 2 χρόνια MeToo, εν τέλει τι έχει αλλάξει. Η μήνυση που υποβλήθηκε, Άγγελε, από τον συγκεκριμένο στην κοπέλα, με τι αντικείμενο? Ότι τον απείλησε και εκείνη. Για σωματική βλάβη, ότι τον πάτησε με το αυτοκίνητό της στην προσπάθεια να φύγει. Ενώ πήρε τα μάξι της κοπέλα να φύγει, ότι τον πάτησε με το αυτοκίνητό της. Μάλιστα.
Σοκαριστικό. Λοιπόν, θα αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί όπως είπες, την Τετάρτη θα υπάρχει... ο καλός συνάδελφος δικηγόρος Νάξο, ο κύριος Βασίλης Οβρούτσης, ο οποίος έχει περιλάβει και την κοπέλα, περιβάλλει την κοπέλα αυτή με πάρα πολύ φροντίδα, γιατί σου λέω χθες έμειναν και οι δύο ελεύθεροι στο ίδιο νησί. Ναι, θα μπορούσε να... Φρόντισε να βρει ένα μέρος για να μείνει, να μην μπορεί ο ίδιος να την ξαναβρει. Mm-hmm. Είναι εξοργιστικό, θα το συνεχίσουμε το θέμα. Βέβαια. Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ.